όφυλα και είμαι υπόλογος για την περίοδο που ήμουν δήμαρχος, να διασφαλίσω συμφέροντα του Δήμου, διότι ο κώδικας που σας είπα πριν προβλέπει ότι ακόμα και σε ιδιωτικές εταιρείες, και διαψεύστε με, και σε δημοτικές εταιρείες και επιχειρήσεις, και διαψεύστε με ή επιβεβαιώστε με, κύριε Καλούδη, ακολουθείται η διαδικασία της εκμίσθωσης. Λοιπόν, εάν αυτό λοιπόν μπαίνει στο ζήτημα πώς θα φύγει, καταρχήν το που θα στεγαστεί είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει ότι θα βρει ένα ευάλιο, ευήλιο, κατάλληλα μονωμένο κτίριο και να πάει και να νοικιάσει ένα κτίριο. Το κούριερ. Βάζει το κούριερ. Βεβαίως. Εμπλό. Μπορεί να πει ότι κύριοι θεωρούμε ότι δεν έχουμε το ύψος των χρημάτων για να νοικιάσουμε ένα ιδιωτικό κτίριο και να κάνουμε ένα πολυτελέστατο σταθμό. Παρακαλούμε τον Δήμο να μας βοηθήσει. Και ο Δήμος θα αποφασίσει, ήδη έχει πει και έχει εγγράψει στον προπολογισμό ποσό για την συντήρηση και την ανακατασκευή τμήματος Αλεξάνδρα Φάσεων, στο οποίο θα κάνει συμβόλαιο ο Δήμος. Και θα πληρώνει ενίκιο. Α, Β, Γ θα το βρούμε. Παρανομία δεν ξανακάνουμε. Αυτά περί της μετόχησης του Δήμου και το που θα κλείσουν έξω τους βγάλατε με δικαστικό μελετή, αυτά να τα λέτε εκεί που πρέπει και για αλλαγή κατανάλωση. Να κλείσω με το περίφημο θέμα των εργασιακών σχέσεων. Ο τελευταίος που εδραμίτησε ή προσπάθησε να υποσκάψει τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων του ΔΥΡΑΣ με την επιχείρηση είναι η επιχείρηση ίδια και ο Δήμος. Ο Δήμος απάντησε σε τρεις ή τέσσερις δικαστικές αγωγές ξόδικα ιστορίες και δεν έκανε καμία μα καμία κίνηση. Και βεβαίως θα πληροφορηθήκατε, το είπε η πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο, και αυτή η επιχείρηση, η οποία συνεχώς βάζει το Δήμο μέσα, έχει και παράλληλες απώλειες που τις υφίσταται η πρόεδρος για τις δεσμεύσεις των λογαριασμών της. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Εδεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί καταθέσεων της κυρίας Παντελίκης, και ευτυχώς που δεν είχε παρέλαση. Ή δεν μπορούσε να χρησιμοποιεί την επιχείρησή της, την επιχείρηση των παιδιών της. Λέω λοιπόν ότι η επιλογή για την επίπεδο ή το σημείο που έχουν φτάσει οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων είναι προσωπική τους επιλογή. Εκλήθησαν επανειλημμένως και θεώρησαν ότι πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία την οποία ακολουθούν. Είναι απόφασή τους. Τα δεδουλευμένα δεν τα αρνήθηκε κανείς και βεβαίως μόλις η επιχείρηση διευκολυνθεί είτε δια της εγκρίσεως του εντάλματος που εκκρεμεί, είτε δια οτιδήποτε άλλο τρόπο θα αρχίσει την αποκατάσταση των δεδουλευμένων. Το έχω πει εκατοντάδες χιλιάδες φορές. Όπως τόσα χρόνια δεν έχασαν ποτέ σε καλές και σε κακές στιγμές, θα χάσουν και τώρα. Η απόφαση να εξουσιοδοτηθεί η πρόεδρος και να τελειώνει και αυτό το παραμύθι για αυτή την ιστορία είναι για να διασφαλιστεί η επιχείρηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης από άλλες ταλαιπωρίες που κάποιοι πιθανόν να σκέφτονται να οδηγήσουν ή να βάλουν την πρόεδρο να βρίσκεται στις ταλαιπωρίες. Ναι, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ότι με τη στάση και τη συμπεριφορά τους παρά την επανειλημμένη κλίση τους να επανέλθουν στο μέσο, δείχνει ότι οι ωφελώς αποχωρούν. Αυτό θα το δουν οι νομικοί σύμβουλοι του ΔΥΡΑΣ και θα πράξουν αυτά που πρέπει το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο σταθμός θα λειτουργήσει παρόλα αυτά, είτε στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις μέχρι να γίνει η διαδικασία της ενοικιάσεως, είτε μεταφερομένους σε άλλο σημείο με αυτούς που θέλουν να δουλέψουν ή με τους εξωτερικούς συνεργάτες που η επιχείρηση θα βρει, προκειμένου να λειτουργήσει. Είναι ξεκάθαρο και είναι και απόφαση ηλυμένη το ότι ο σταθμός θα λειτουργήσει και θα συνεχίσει να λειτουργεί. Και βεβαίως όποιος αποφασίσει με τους όρους που έχει βάλει η επιχείρηση. Κύριε Δημοτική Σύμβουλη, θέλω να μιλήσω, αν είσαι με κατάλογο. Λοιπόν, έτσι.